Στόχος της κυβέρνησης είναι να κατατεθούν σε πολλά χωριστά άρθρα, δηλαδή κάθε αντίμετρο και ένα άρθρο, τα αντίμετρα της συμφωνίας, όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, σύμφωνα πάντοτε με κυβερνητικές πηγές. Στόχος όλων των πλευρών, ως προς το χρονοδιάγραμμα για το χρέος, είναι να υπάρξει συγκεκριμενοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων στο Eurogroup της 22ης Μαΐου, ώστε η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να είναι θετική και έτσι να ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με δεδομένο τις διαφορές ανάμεσα στο Ταμείο και τη Γερμανία, το βασικό σενάριο για το οποίο εργάζονται όλες οι πλευρές είναι να υπάρξει συνολική συμφωνία στις 22 Μαΐου. Τα τεχνικά κλιμάκια τελειώνουν και τις λεπτομέρειες. Λογικά θα έρθουν στις επιτροπές της Βουλής 10 με 11 του Μάη και 16-17 θα γίνει η συζήτηση στην Ολομέλεια. Εκεί θα αποσαφινιστούν τα πλαίσια της νέας συμφωνίας, το λεγόμενο δημοσιονομικό κόστος για το 19 και το 20, τι σημαίνουν τα αντίμετρα, ποια είναι αναλυτικά τα αντίμετρα και μαζί με αυτά τι θα γίνει, ποιες θα είναι οι άμεσες δεσμεύσεις για την διευθέτηση του χρέους. Ταυτόχρονα δοθήκαν και οι προοπτικές από εδώ και πέρα. Ποιες είναι οι προτεραιότητες για την ελληνική κυβέρνηση. Οι προτεραιότητες είναι οι θέσεις εργασίας μαζί με την ανάπτυξη, είναι η συνέχιση της κοινωνικής πολιτικής, ιδιαίτερα στους χώρους της υγείας και της παιδείας και από εκεί και πέρα αυτό το χρονικό διάστημα που έχουμε τους 16 μήνες μέχρι το 19 να γίνει όσο είναι δυνατόν μεγαλύτερη και καλύτερη χρησιμοποίηση του χρόνου αυτού για να περάσουμε στους στόχους που έχουμε θέσει. Στην εφαρμογή 100 μέτρων, εκ των οποίων τα 80 θα νομοθετηθούν με το πολυνομοσχέδιο που θα φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή και με υπουργικές αποφάσεις και τα υπόλοιπα 20 θα πρέπει να συμφωνηθούν, καθώς επίσης και στην επιτάχυνση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, κρίνεται πλέον η ολοκλήρωση του τρίτου μνημονίου. Εκτός από τα δημοσιονομικά, τα μέτρα περιλαμβάνουν δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, στην αλλαγή της δημόσιας διοίκησης που θα επέλθει με τα νέα ειδικά μισθολόγια, στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου και την οριστικοποίηση των δασικών χαρτών της χώρας, στην ανεξαρτησία της αρχής φορολογικών εσόδων και την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης. Η συμφωνία πρέπει να είναι συνολική, να αφορά μέτρα αντίμετρα και διόρθωση του χρέους και μέτρα μεσοπρόθεσμα για το χρέος. Αυτά πάνε πακέτο, έτσι έχει συμφωνηθεί και έτσι θα έρθουν και στη Βουλή. Έχουμε ένα χρονικό διάστημα μέχρι το Σεπτέμβριο πιθανόν για να εφαρμοστούν και τα μέτρα διόρθωσης του χρέους, τα μέτρα που θα έρθουν. Το σχέδιο νόμου που θα έρθει στη Βουλή θα προβλέπει από την μια μεριά τα μέτρα, τα δημοσιονομικά, τα οποία πρέπει να πάρθουν το 2019 και το 2020 και τα αντίμετρα θα έρθουν με διαφορετικά το άρθρα του καθένα, ένα άρθρο για το κάθε αντίμετρο. Και εκεί θα δούμε ποιοι είναι υπέρ των ελαφρύσεων και γενικότερα της κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής και ποιοι είναι που θέλουν τα υφυσιακά μέτρα. Ποτέ δεν ήταν ελληνικό πρόβλημα οι διαφορές μεταξύ των διάφορων κομματιών των δανειστών. Αυτά εμείς πάντα κάνουμε το δικό μας κομμάτι, τις δικές μας υποχρεώσεις και περιμένουμε να γίνει η συνολική διευθέτηση. Κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος προχώρησε σε ενημέρωση για τη διαπραγμάτευση και επιπλέον σημείωσε ότι θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες έως τις 16 με 17 Μαΐου, ώστε έως το Eurogroup να μην έχει καμία πλευρά δικαιολογία για παράταση της λύσης για το χρέος. Κατά τη συνεδρίαση επίσης, υπήρξε μια πρώτη ενημέρωση σε σχέση με το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την εκπαίδευση. Τα πρώτα υπουργεία που θα επισκεφθεί ο Αλέξης Τσίπρας είναι τα Παιδείας, Υγείας και Εσωτερικών. Είναι ακριβώς εκείνα τα οποία δεν μπορέσαν να κάνουν οι υπόλοιποι. Είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μεσοπρόθεσμων στόχων και μέτρων για την ελάφρυση ή αναδιαμόρφωση ή αναδιάρθρωση, όπως θέλετε πέστε, του χρέους. Γιατί σαν απόρρια αυτής της αναδιάρθρωσης θα έχουμε λιγότερες υποχρεώσεις οικονομικές. Θα έχουμε μεγαλύτερη ευχέρεια να εφαρμόσουμε το δικό μας πρόγραμμα. Με ένα πλεώνασμα 4,2% όταν έπρεπε να έχεις 0,5% πλεώνασμα, ακούγεται για όποιον καλόπιστο συνομιλητή λίγο εκτός πραγματικότητας. Ακριβώς αυτό το θέμα είναι και τα θέματα που μας βγήκαν κουμπαρτάδες στα κόμματα της
της αντιμολύτευσης. Ο ένας λέει 0,5% να αποδοθεί τώρα και ο άλλος 1,9%. Αυτοί που μας λέγανε ότι δεν θα υπάρξουν πλεονάσματα και θα επιβληθεί ο κόφτης,